αλλαγές που έχουμε λάβει που αφορούν τον Οκτώβρη. Και μιλάμε για εκαθαρισμένες συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν να δουν συναλλαγή μέσα στις 30 Σεπτεμβρίου ή μια πιθανά συναλλαγή που έχουν κάνει τέλος Οκτωβρίου να έρθει σε εμάς το Νοέμβρη ως εκαθαρισμένη, αλλά αυτό θα μπει στην επόμενη κλήρωση. Μάλιστα. Και το λέω για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δηλαδή θα μπορώ να μπαίνω εγώ και να βλέπω τι συναλλαγές έχω κάνει? Θα ανεβάσουμε μια εφαρμογή που θα δείχνει το ποσό των συναλλαγών που έχουμε λάβει από τα Ιδρύματα Πληρωμών για τον κάθε φορολογούμενο. Από εκεί και πέρα υπάρχει αντιστοίχηση σε λαχνού σύμφωνα με την απόφαση της δημόσιας κλήρωσης. Και το απόγευμα θα γίνει κλήρωση. Και θα φαίνεται δηλαδή ότι για παράδειγμα ο Παπαδάκης έχει 10.000 λαχνούς ή 100 λαχνούς από 500 μέχρι 600 και θα ξέρει να γίνει κλήρωση αν δεν θα είναι μέσα. Θα φαίνεται ότι έχει ποσό συναλλαγών, για παράδειγμα λέω 500 ευρώ. Ναι. Τα οποία αντιστοιχούν σε 300 λαχνούς. Σωστά. Και η σειρά των λαχνών είναι από... Μάλιστα. Για κάθε πόσα ευρώ αναλογεί ένας λαχνός? Μέχρι 100 ευρώ αντιστοιχεί ένας λαχνός ένα ευρώ. Τα επόμενα 400 είναι... Ναι, έχουμε για παράδειγμα στα 500 ευρώ αποδείξουν είναι 300 λαχνοί. Στα 100 ευρώ αποδείξουν είναι 100 λαχνοί. Στα 1000 ευρώ αποδείξουν είναι 467. Δηλαδή, όσους περισσότερους λαχνούς παίρνεις, αλλά λιγότερη αναλογή. Ωραία, λοιπόν, θα γίνει η κλήρωση ανάμεσα σε όλους αυτούς που κάνανε συναλλαγή τον Οκτώβριο. Πώς θα μάθει αυτός ο οποίος θα πάρει τα 1000 ευρώ? Ότι είναι ο τυχερός. Επιπλέον σήμερα, αυτό ήθελα να πω, ότι επιπλέον σήμερα θα... Θα έχουμε άλλη μία εφαρμογή στο TaxNet, στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, όπου σύμφωνα με την απόφαση της δημόσιας κλήρωσης θα πρέπει να δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός έτσι ώστε να μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα. Α, επιπλέον από αυτό που έχουμε δηλώσει τη φορολογική δήλωση. Άσχετος δηλαδή. Έχουμε σε ποια εφαρμογή θα μπαίνει? Υπάρχει δηλαδή ειδική ιστοσελίδα? www.alfa.delta.epsilon. Μπαίνουμε στο δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. www.alfa.delta.epsilon.gr. www.alfa.delta.epsilon, το λέω ελληνικά, aad.gr. Αυτή είναι η διαφορά. Από τι ώρα μπορούν να μπουν οι πολίτες? Για τη δημόσια κλήρωση. Ναι. Μέχρι τις 11-12 θα έχουμε ανεβάσει τις συναλλαγές. Άρα θα πρέπει να πούμε όλοι να πάρουμε το iPhone. 11-12 θα έχουμε τις συναλλαγές και πότε θα ξέρω εγώ αν είμαι ο τυχερός ή όχι? Θα ανακοινώσουμε, το απόγευμα θα γίνει η πρώτη δημόσια κλήρωση. Θα ανεβάσουμε και θα ανακοινωθεί στον ίδιο δικτυακό τόπο της αρχής τα αποτελέσματα. Θα δούμε δηλαδή 1000 λαχνούς τυχερούς και 1000 αναπληρωματικούς όπως ορίζει η απόφαση. Mm-hmm. Να διευκρινίσω ότι θα μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος να βλέπει αν έχει κερδίσει ακόμα και από αυτή την ανακοίνωση, γιατί οι 1000 πρώτοι λαχνοί παρουσιάζονται κατά αύξουσα αρρύθμιση, οι επόμενοι 1000 επειδή είναι αναπληρωματικοί. Θα φαίνεται δηλαδή ο αριθμός φορολογικού μητρώου? Κατά σειρά κλήρωσης, όχι ποτέ. Ο αριθμός του λαχνού μόνο. Ο αριθμός του λαχνού. Για παράδειγμα να πω ότι αν η Συχμερίδου έχει 500 ευρώ συναλλαγή, σημαίνει ότι έχει 300 λαχνούς. Άρα για παράδειγμα από τον 101 έως το 400 και βλέπουμε ότι μπορεί να κερδίσει ο αριθμός 450. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος επόμενος... Αν πάρει, έχουμε 2450 ή 10450, κερδίζουμε και οι 10. Όχι, θα είναι ο καθένας μοναδικός. Ο καθένας, κάθε λαχνός αντιστοιχεί σε ένα φορολογούμενο. Μοναδικός. Δηλαδή εγώ θα μπω το απόγευμα σε αυτή την ιστοσελίδα και θα δω εάν είμαι μέσα στους τυχερούς ανάλογα με τους λαχνούς που έχουν κληρωθεί. Ναι, και αντίστοιχα η εκτύπωση που ο καθένας μπορεί να βλέπει μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης, δηλαδή μέσω των προσωπικών του κωδικών, θα ενημερωθεί αν έχει. Πολύ απλά, κυρία Σεχπερίδου, μπαίνουμε με τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τη φορολογική δήλωση. Σε αυτή την εφαρμογή. Μπαίνετε με βλέπουμε τους κωδικούς του TaxNet. Τους λαχνούς μας, δηλαδή έχω εγώ από το 100 μέχρι το 300. Σωστά. Γίνεται το απόγευμα η κλήρωση. Βγαίνει το 250. Πανηγυρίζω, πήρα το χιλιάρικο. Βγαίνει το 1500. Είναι χίλιοι οι λαχνοί, δηλαδή θα βγουν χίλιοι αριθμοί, θα βγουν το βράδυ. Θα ανακοινωθούν 1000 αριθμοί και 1000 αναπληρωματικοί. Και θα πρέπει να πας να κοιτάξεις 1000 αριθμούς να δεις άμα είναι το δικό σου. Μετάφκουσα... Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Θα είναι με αλλά αντίστοιχα με τους πόσους λαχνούς έχεις. Με τους πόσους λαχνούς έχεις. Μόλις βγει, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το δικό μου με το δικό σου είναι διαφορετικό. Εάν εγώ έχω το ίδιο εύρος με έναν άλλον και έχω 450 εγώ, 450 και ο άλλος. Πού ξέρουμε ποιος από το ο άλλος δεν μπορεί να έχει τον ίδιο. Αυτό δεν μπορεί να έχει τον ίδιο. Θα είναι μοναδική η λαχνή που έχει. Έτσι, αυτό είναι δικό. Τα λεφτά πότε θα μπουν?
Καλό αυτό. Τα λεφτά είναι συνάρτηση της δήλωσης του τραπεζικού λογαριασμού. Πρέπει να βάλουμε όλοι ένα τραπεζικό λογαριασμό ανεξάρτητα. Εδώ, σε αυτή την ιστοσελίδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με τα πόδια. Τα λεφτά εφόσον συλλεχθούν οι αριθμοί και ενώ ο ικανός αριθμός δηλαδή να μην δηλώσουν 2-3, θα μπουν άμεσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε το απόγευμα και θα δούμε αύριο. Θα ξέρουμε. Είναι η χίλια μάγκα από 1.000 ευρώ. Μάγκα μου.